Θα προσπαθήσουμε να φύγουμε από τα δύσκολα και αυτό θα το κάνουμε με τη βοήθεια της Χριστίνας Ιορδανίδου, την οποία θα την βρούμε στο πλοίο Liberty. Το συγκεκριμένο πλοίο έχει πάρει μέρος στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Χριστίνα, σε ακούμε. Πολύ σας αταλεσέβα. Wow. Καλησπέρα Κωνσταντίνα, καλησπέρα Εύα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Ελλάς Liberty που ναυπηγήθηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συμμετείχε στην απόβαση της Νορμανδίας και πλέον λειτουργεί ως μουσείο. Είναι ένα από τα τρία που λειτουργούν στον κόσμο. Μαζί μου έχω τον κύριο Άρη Λιχναρά, ο οποίος εκθέτει τα έργα του, μια έκθεση φωτογραφίας. Με αυτήν την αφορμή ήρθαμε εδώ. Αλλά πρώτα θα μιλήσουμε με τον καπετάνιο, τον κύριο Βαγγέλη Κούζλο, ο οποίος θα μας πει πώς έφτασε εδώ το πλοίο το συγκεκριμένο. Μας ακούει ο καπετάνιος, καλησπέρα. Σας ακούω, καλώς σας απόγευμα. Ένα από τα χιλιάδες πλοία τα οποία χρησιμοποιούσαν τα κονβόι για να ανεφοδιάσουν την Ευρώπη από την Αμερική. Είναι τέτοιο, είναι αυθεντικό Liberty. Μπράβο. Είναι ακριβώς ένα original Liberty. Ναι. Ένα από τα 2.720 πλοία που ναυπηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου με σκοπό να βοηθήσουν τη μεταφορά τροφίμων, αγαθών, πολεμοφοδίων, στρατιωτών από την Αμερική στην κατεχόμενη Ευρώπη και να βοηθήσουν στην αποτείναξη του ναζισμού. Πράγμα που τελικά επετέφθη. Πάνω σε αυτά τα πλοία είχε ο ελληνικός εφοπλισμός. Μπράβο. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο ελληνικός στόλος και όχι μόνο, κατά το μεγαλύτερο του ποσοστό, γύρω στο 85%, είχε καταστραφεί από βομβαρδισμούς, τορπιλισμούς κλπ. Των Γερμανών. Έτσι λοιπόν, με προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, από τα περισσεύματα αυτών των ναυπηγηθέντων πλοίων, αγοράστηκαν 100 πλοία και μπορούμε να πούμε ότι σε αυτά τα πλοία στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας και έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, στην πρώτη θέση του κόσμου και όχι μόνο του εφοπλισμού, αλλά στηρίχθηκε η ανάπτυξη και της ελληνικής οικονομίας, γιατί κακά τα ψέματα η μόνη εξωστρεφής δραστηριότητα των Ελλήνων είναι η ναυτιλία, για την οποία είμαστε παγκοσμίως γνωστοί και βεβαίως σεβαστοί. Και ακόμα και τώρα, σε αυτές τις δύσκολες εποχές, η μόνη δραστηριότητα που φέρνει χρήματα στην Ελλάδα είναι η ναυτιλία. Μακάρι να βρεθούν και άλλες. Εσείς, καπετάνια, από πότε λειτουργεί ως μουσείο το συγκεκριμένο? Από το 2009. Γύρω στο 2009 τον Ιανουάριο έφτασε ρημουλκούμενο από την Αμερική. Υπέστη επισκευές, περιποίηση, αποκατάσταση των όλων των φθαρμένων και από το τέλος του 10 λειτουργεί ως μουσείο, είναι ανοιχτό εις το κοινό, σε παλιούς και σε νέους, το επισκέφτονται πάρα πολύ, όλο αυτό το διάστημα μπορώ να σας πω είναι αρκετές χιλιάδες, παλιοί ναυτικοί, νέα παιδιά, σχολεία, γυμνάσια, από τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχει διαμορφωθεί σε οι αίθουσές τους, στη μία που βρισκόμαστε τώρα και φιλοξενούμε την υπέροχη έκθεση του Άρη. Συνέδρια, παρουσιάσεις βιβλίων και εν πάση περιπτώσει κάθε είδους συναφή δραστηριότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό το πλοίο, να πούμε συγγνώμη Χριστίνα στο σημείο αυτό, ότι ήρθε στην Ελλάδα με την βοήθεια και τις δράσεις του αείμνηστου Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Είναι κάτι το οποίο ήθελα να το επισημάνουμε. Λοιπόν, Χριστίνα, να προχωρήσουμε να ακούσουμε και τον κύριο Λιχναρά. Ακριβώς. Θέλει κάτι να προσθέσει ο καπετάνιος. Ακριβώς και γι' αυτό αυτή η αίθουσα που φιλοξενεί την έκθεση, η μεγάλη έκθεση του πλοίου, είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου κατά Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, χωρίς τη συνδρομή του οποίου δεν θα το είχαμε το πλοίο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εξαιρετικά. Ωραία, λοιπόν, σημαντικό. Τώρα θα συνεχίσουμε. Ήρθαμε λοιπόν εδώ με αφορμή την έκθεση φωτογραφίας του Άρη Λιχναρά, σκηνοθέτη και φωτογράφου, ο οποίος θα μας μιλήσει για την έκθεση. Η έκθεση ονομάζεται Νυχτερινή Βάρδια και από ό,τι βλέπω οι φωτογραφίες είναι όλες τη νύχτα και είναι όλες από τον Πειραιά. Έχετε ιδιαίτερη αγάπη στη νύχτα και στον Πειραιά. Μιλήστε μας. Ναι, πράγματι. Οι φωτογραφίες είναι όλες νυχτερινές και είναι όλες από το λιμάνι του Πειραιά, από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι σε όλη την.
εκτείνονται σε όλη την ακτογραμμή μέχρι το πέραμα, μέχρι τα ναυτιλία της Ναυσής στο πέραμα. Είναι η δεύτερη, Ατομική έκθεση, μετά από μια έκθεση που λέγονταν 140 μοίρες που είχε γίνει στον Γκάζι πριν από 3 χρόνια περίπου. Η νυχτερινή βάρδια είναι αυτό που βλέπετε, δηλαδή είναι κυρίως η νυχτερινή βάρδια δική μου. Κυρίως. Η νυχτερινή βάρδια δική μου τραβώντας τις φωτογραφίες, αλλά και η νυχτερινή βάρδια των ανθρώπων που νομίζω ότι μια άλλη εποχή, οι χώροι που βλέπετε και τα σημεία νομίζω που είναι φωτογραφημένα, θα σφίζαν από ζωή και από νυχτερινές βάρδιες. Χριστίνα, να σε ζηλεύω, να το ξέρεις αυτό που βρίσκεσαι σε αυτό το ιστορικό σκάρι. Να έρθεις και εσύ εδώ έξω την επόμενη φορά. Πολύ, πολύ ευχαρίστω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα το απόγευμα είναι τα εγγένεια της έκθεσης. Να πούμε λίγο, Εύα, με ακούς? Ναι, ναι. Να πούμε από πότε ξεκινάει από σήμερα η έκθεση. Mm-hmm. Και κρατάει. Και θα είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος Ιουνίου. Πάρα πολύ ωραία. Και θα έχουμε τη δυνατότητα όλοι να πάμε. Εξαιρετική. Να έρθουν όλοι. Εξαιρετική συγκυρία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.